Η πειρατεία είναι ένα από τα σοβαρότερα εγκλήματα του διεθνούς δικαίου. Κατά τον επίσημο ορισμό του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, πειρατεία ονομάζεται κάθε πράξη βίας ή εχμαλώτησης ή απόσπασης, η οποία διαπράττεται στην ανοιχτή θάλασσα ή τα διεθνή ύδατα από το πλήρωμα ή τους επιβάτες ενός ιδιωτικού πλοίου και στρέφεται εναντίον προσώπων ή ιδιοκτησίας που μεταφέρονται με ένα άλλο σκάφος. Οι λέξεις πειρατεία και πειρατής προέρχονται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα πειράω πειρώ, το οποίο σημαίνει προσπαθώ. Στα λατινικά, η πειρατεία εκφράστηκε με τη λέξη πειράτα και στα αγγλικά έγινε πάιραση και ο πειρατής πάιρατ. Στη φωτογραφία είναι η μαύρη σημαία με νεκροκεφαλή, που έχει ταυτιστεί με την πειρατεία κυρίως στην τέχνη. Η πειρατική χρήση της απαντάται σπάνια, καθώς ήταν πιο συνετή η χρήση κάποιας άλλης σημαίας ως κάλυψη. Τα πρώτα τεκμηριωμένα κρούσματα πειρατείας στην Ευρώπη είναι αυτά που έκαναν οι λεγόμενοι λαοί της θάλασσας, που απειλούσαν τα πλοία που έπλεαν στα νερά του Αιγαίου και της Μεσογείου τον 14ο αιώνα π.Χ. Στην προκλασική εποχή, οι αρχαίοι Έλληνες συγχωρούσαν την πειρατεία ως βιώσιμο επάγγελμα που προφανώς ήταν ευρέως διαδεδομένο. Αναφορές στη φυσιολογική εμφάνισή της γίνονται σε πολλά κείμενα συμπεριλαμβανομένης της Ιλιάδας και της Οδύσσειας του Ομήρου. Και η απαγωγή γυναικών και παιδιών για να πουληθούν ως σκλάβοι ήταν συνηθισμένη. Την εποχή της κλασικής Ελλάδας η πειρατεία θεωρείται ντροπή ως επάγγελμα. Η πρώτη προσπάθεια συστηματικής καταστολής και ταυτόχρονα ηθικής καταδίκης της πειρατείας στους ιστορικούς χρόνους ήρθε από την Αθήνα τον 5ο αιώνα π.Χ. Έχοντας εξασφαλίσει τον πολιτικό και οικονομικό έλεγχο σχεδόν ολόκληρου του Αιγαίου πελάγους, οι Αθηναίοι εξαπέλυσαν άγριο κυνηγητό εναντίον οποιοδήποτε απειλούσε την απρόσκοπτη διακίνηση των πλοίων και των εμπορευμάτων. Πιστεύεται ότι η προστασία που πρόσφερε η Αθηναϊκή Θαλασσοκρατία στον μέσο ταξιδιώτη ή κάτοικο του Αιγαίου μπορεί να συγκριθεί μόνο με τα χρόνια του Μίνωα που αναπολούσαν οι αρχαίοι συγγραφείς. Η διάσπαση της αυτοκρατορίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε μικρότερα βασίλεια, τα οποία αναλώνονταν σε μεταξύ τους διενέξεις, οδήγησε την πειρατεία σε νέα άνθηση. Κατά τον 1ο αιώνα π.Χ. υπήρχαν πειρατικά κράτη κατά μήκος των ακτών της Ανατολίας, απειλώντας το εμπόριο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε ένα ταξίδι στο Αιγαίο Πέλαγος το 75 π.Χ. ο Ιούλιος Κέσαρας απήχθη και κρατήθηκε από πειρατές εχμάλωτος στην εισίδα Φαρμακούσα των Δωδεκανήσων. Οι πειρατές απαιτούσαν λίτρα 20 ταλάντων από την οικογένειά του. Αυτός προσβλήθηκε από το χαμηλό για την αυταρέσκειά του τίμημα και τους προέτρεψε να ζητήσουν 50, τα οποία τελικά τους δόθηκαν και ο Ιούλιος Κέσαρας αφέθηκε ελεύθερος. Οι Ρωμαίοι δεν επιδόθηκαν στην πειρατεία σε κανένα στάδιο της εξέλιξής τους. Η αιτία είναι περισσότερο πρακτική παρά ηθική. Για να γίνει κάποιος πειρατής έπρεπε να προέρχεται από κοινωνία που διαθέτει συσσωρευμένες ναυτικές εμπειρίες, κάτι στο οποίο οι Ρωμαίοι υπολείπονταν, σε βαθμό που κάποιος μπορεί βάσιμα να ισχυριστεί ότι είχαν την αντιπάθεια για τη θάλασσα στο αίμα τους. Η επιθυμία για επέκταση, δούλους και υλικό πλούτο, η οποία έσπρωχνε τους υπόλοιπους λαούς στη θάλασσα, στη Ρώμη υλοποιήθηκε μέσω των λεγεώνων και της επικράτησης στην ξηρά. Το 267 μετά Χριστόν, έρουλοι πειρατές πέρασαν το Βόσπορο και αφού καταλήστευσαν όσα νησιά βρήκαν στον δρόμο τους, αποβιβάστηκαν στην Αθήνα. Ακολούθησε γενικευμένη λαιλασία από την οποία γλίτωσε μόνο η Ακρόπολη χάρη στην ισχυρή οχύρωσή της. Δύο τουλάχιστον συνοικίες της πόλης ισοπεδώθηκαν και κάποια από τα λαμπρότερα οικοδομήματα καταστράφηκαν, όπως το Οδείο Ηρώδου του Αττικού και η Στοά του Ατάλου. Το 439 μετά Χριστόν, η κατάληψη της Καρχιδόνας από τους Βανδάλους σηματοδότησε την απώλεια των βόρειοαφρικανικών επαρχιών και την έναρξη έντονης πειρατικής δραστηριότητας αυτού του γερμανικού φύλου, η οποία ταλαιπώρησε την Ιταλική Χερσόνησο και έφτανε ως τις ακτές του Ανατολικού Τμήματος της Αυτοκρατορίας. Σε μια από τις επιδρομές τους κατέλαβαν και λαιλάτισαν την ίδια τη Ρώμη.
το 455. Το βασίλειό τους θα καταληθεί το 534, όταν ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός έστειλε εναντίον τους τον στρατηγό Βελισάριο. Γενικά και με αραιές εξαιρέσεις, το ανατολικό τμήμα της αυτοκρατορίας, δηλαδή η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, διατήρησε την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο μέχρι την εμφάνιση των Αράβων πειρατών, σε αντίθεση με το δυτικό τμήμα που κατέρευσε και μαζί του τελείωσε και η ειρήνη στις θάλασσες που εξουσίαζε. Οι πιο γνωστοί και εκτεταμένοι πειρατές στη Μεσαιωνική Ευρώπη ήταν οι Βίκινγκς, θαλάσσιοι πολεμιστές από τη Σκανδιναβία που έκαναν επιδρομές και λαιλατούσαν κυρίως μεταξύ του 8ου και του 12ου αιώνα, στον πρώιμο Μεσαίωνα. Έκαναν επιδρομές στις ακτές, στα ποτάμια και στις πόλεις της ενδοχώρας όλης της Δυτικής Ευρώπης, μέχρι τη Σεβίλη. Οι Βίκινγκς επιτέθηκαν επίσης στις ακτές της Βόρειας Αφρικής και της Ιταλίας και λαιλάτισαν όλες τις ακτές της Βαλτικής θάλασσας. Μερικοί Βίκινγκς ανέβηκαν στους ποταμούς της Ανατολικής Ευρώπης μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα και την Περσία. Κατά τον Μεσαίωνα εμφανίστηκε στη Δυτική Ευρώπη ένας νέος ενοιολογικός διαχωρισμός όσον αφορά το ηθικό και νομικό περιεχόμενο της πειρατείας. Ως πειρατής περιγραφόταν πια ο παράνομος που λίστευε πλοία τόσο σε καιρό ειρήνης όσο και πολέμου. Ενώ ως κουρσάρος, από τη γαλλική λέξη corsair, ο ιδιώτης που εξουσιοδοτεί το από τις αρχές ενός κράτους να διαπράττει πειρατικές ενέργειες εναντίον εχθρικών πλοίων και πόλεων σε καιρό πολέμου. Βέβαια, ο κουρσάρος της μιας αντιμαχόμενης πλευράς, όσες εξουσιοδοτήσεις και αν διαθέτε, συνέχιζε να θεωρείται πειρατής για την άλλη. Η επέκταση της μουσουλμανικής εξουσίας μέσω της Οθωμανικής κατάκτησης μεγάλων τμήματων της Ανατολικής Μεσογείου τον 15ο και 16ο αιώνα είχε ως αποτέλεσμα την εκτεταμένη πειρατεία στο θαλάσσιο εμπόριο. Οι λεγόμενοι Βερβερίνοι πειρατές άρχισαν να δραστηριοποιούνται από λιμάνια της Βόρειας Αφρικής γύρω στο 1500, ενδιαφερόμενοι κυρίως στη ναυτιλία των χριστιανικών δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων των μαζικών επιδρομών για σκλάβους στη θάλασσα καθώς και στην ξηρά. Οι Βερβερίνοι πειρατές ήταν υπό Οθωμανική επικυριαρχία, αλλά είχαν σημαντική ανεξαρτησία για να επιτίθενται στους εχθρούς του Ισλάμ. Θεωρούσαν τους εαυτούς τους ως ιερούς μουσουλμάνους πολεμιστές που συνέχισαν την παράδοση της καταπολέμησης της εισβολής των δυτικών χριστιανών που είχε ξεκινήσει με την πρώτη σταυροφορία στα τέλη του 11ου αιώνα. Η εποχή της πειρατείας στην Καραϊβική ξεκίνησε το 1500 και καταργήθηκε σταδιακά τη δεκαετία του 1830 όταν οι ναυτικές δυνάμεις των χωρών της Δυτικής Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής με αποικίες στην Καραϊβική άρχισαν να πολεμούν τους πειρατές. Η περίοδος κατά την οποία οι πειρατές είχαν τη μεγαλύτερη επιτυχία ήταν από τη δεκαετία του 1660 ως τη δεκαετία του 1730. Η πειρατεία άκμασε στην Καραϊβική λόγω της ύπαρξης πειρατικών λιμένων όπως στην Τζαμάικα, στην Αϊτή και στις Μπαχάμες. Ο Μαυρογέρης, Blackbird, ήταν διαβόητος Άγγλος πειρατής που η οικογένειά του είχε μετακομίσει στην Τζαμάικα. Κατέλαβε ένα γαλλικό εμπορικό πλοίο. Το μετονόμασε «Η εκδίκηση της Βασίλισσας Άννας» και το εξόπλισε. Έγινε σημαντικός πειρατής και το παρατσούκλι του προέρχεται από την παχιά μαύρη γενιάδα του και τη φοβερή εμφάνισή του. Λέγεται ότι είχε δεμένα αναμένα φυτίλια κάτω από το καπέλο του για να τρομάζει τους εχθρούς του. Στους θαλασσοκρατικούς πολιτισμούς των νησιών της Νοτιοανατολικής Ασίας, οι θαλάσσιες επιδρομές για σκλάβους και πόρους έχουν αρχαία προέλευση. Συνδέθηκαν με το Κύρος και την Ανδρία και συχνά καταγράφηκαν σε τατουάζ. Με την έλευση του Ισλάμ και της αποικιακής εποχής, οι σκλάβοι έγιναν πολύτιμος πόρος για το εμπόριο με Ευρωπαίους, Άραβες και Κινέζους δουλέμπορους και ο όγκος της πειρατείας και των επιδρομών για σκλάβους αυξήθηκε σημαντικά. Από τον 13ο αιώνα αυξήθηκε σημαντικά και η πειρατεία μεταξύ Ιαπωνίας και Κίνας. Οι πειρατές της Κίνας ήταν πολύ οργανωμένοι και έλεγχαν τη θάλασσα και την ενδοχώρα της Νότιας Κίνας. Η Τσινγκ Σι ήταν μια Κινέζα ηγέτιδα πειρατών
που δραστηριοποιήθηκε στη θάλασσα της Νότιας Κίνας από το 1801 έως το 1810. Γεννημένη το 1775 με ταπεινή καταγωγή, αρχικά εργάστηκε σε οίκο ανοχής και σε ηλικία 26 ετών το 1801 παντρεύτηκε έναν πειρατή. Μετά το θάνατο του συζύγου της το 1807 πήρε τον έλεγχο της πειρατικής συνομοσπονδίας του με την υποστήριξη του υιοθετημένου γιού του, με τον οποίο έκανε σχέση και αργότερα παντρεύτηκε. Ο στόλος της αποτελείται από 400 πλοία και από 40 έως 60.000 πειρατές. Η Σεντ Μαρί είναι ένα μικρό νησάκι δίπλα στη Μαδαγασκάρη, στην Ανατολική Αφρική. Ήταν η βάση χιλίων πειρατών κατά τον 17ο και τον 18ο αιώνα. Στη φωτογραφία, το νεκροταφείο των πειρατών του παρελθόντος στη Σεντ Μαρί. Η πειρατεία στην Ανατολική Ακτή της Βόρειας Αμερικής έγινε για πρώτη φορά συνηθισμένη στις αρχές του 17ου αιώνα, καθώς οι Άγγλοι στρατευμένοι απολύθηκαν μετά το τέλος του Αγγλο-Ισπανικού πολέμου και στράφηκαν στην πειρατεία. Η πειρατεία των ποταμών στα τέλη του 18ου μέχρι τα μέσα του 10ου αιώνα στην Αμερική ήταν κυρίως συγκεντρωμένη κατά μήκος του ποταμού Οχάιο και των κοιλάδων του ποταμού Μισισιπί. Το 1803 το υπηκό του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών έκανε επιδρομή και έδιωξε τους πειρατές των ποταμών. Η θαλάσσια πειρατεία κατά πλοίων μεταφοράς παραμένει σημαντικό ζήτημα, με εκτιμόμενες παγκόσμιες απώλειες 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, ιδιαίτερα στα ύδατα μεταξύ της Ερυθράς Θάλασσας και του Ινδικού Ωκεανού, στα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας, καθώς και στα στενά της Σιγκαπούρης. Από εκεί διέρχονται περισσότερα από 50.000 εμπορικά πλοία ετησίως. Στα τέλη της δεκαετίας του 2000, η εμφάνιση της πειρατείας στα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας όθησε μια πολυεθνική προσπάθεια υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών για περιπολία σε αυτά τα ύδατα. Και το 2011 η Βραζιλία δημιούργησε επίσης μια μονάδα κατά της πειρατείας στον ποταμό Αμαζόνιο. Με την εμφάνιση των αέριων μεταφορικών μέσων κατά τον 20ο αιώνα, δημιουργήθηκε ακόμα ένας όρος, η αεροπειρατεία, δηλαδή η ανάληψη του ελέγχου ενός πολιτικού αεροσκάφους από άτομα διαφορετικά από το νόμιμο πλήρωμά του. Πρόκειται για έγκλημα με διεθνή χαρακτήρα, που πρωτοεμφανίστηκε μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Πρώτη περίπτωση αεροπειρατείας που σημειώθηκε ήταν στις 25 Ιουλίου του 1947 σε ρουμανικό αεροσκάφος. Κατά τη δεκαετία του 1960, το αδίκημα αυτό άρχισε να παίρνει έκταση, με συνέπεια η διεθνής κοινωνία να αναγκαστεί να λάβει μια σειρά μέτρων, θεσπίζοντας κανόνες διεθνούς δικαίου για την προστασία των ταξιδιωτών, των αεροσκαφών και των πληρωμάτων τους. Τα τελευταία χρόνια η λέξη πειρατεία χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει διάφορες παράνομες ενέργειες που δεν έχουν σχέση με το κυριολεκτικό νόημά της. Πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η ραδιοπειρατεία, δηλαδή η παράνομη λειτουργία ραδιοφωνικών σταθμών, και πιο πρόσφατα η πειρατεία λογισμικού, δηλαδή η παράνομη χρήση, αντιγραφή ή διάδοση με ψηφιακό τρόπο υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα.